Στις 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καβάλας η γιορτή της αγοράς, η οποία ουσιαστικά θα αποτελέσει και το τελείωμα της καλοκαιρινής εκπτωτικής περίοδου με μεγάλες προσφορές από τα τοπικά καταστήματα. Η Βιοπορικός Σύλλογος Καβάλας έχει έρθει σε συνεννόηση με τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, ώστε εν ώψη της έναρξης της σχολικής περίοδου στις 12 Σεπτεμβρίου να πραγματοποιήσουν παράλληλες δράσεις σε 3 διαφορετικά σημεία της πόλης, δηλαδή στην πλατεία Ομόνοια, στην πλατεία Καπνεργάτη αλλά και κοντά στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ιωάννη. Άμεσες σκέψεις μας να γίνει μια γιορτή η οποία να κλείνει την καλοκαιρινή περίοδο και την εκπτωτική περίοδο. Έτσι λοιπόν στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις 9 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, ημέρα Παρασκευή, από το πρωί μέχρι το βράδυ θα είναι μια γιορτή της αγοράς με κάποια μουσικά δρόμενα στοχευμένα σε 3 σημεία, έτσι όπως ακριβώς το έχουμε σκεφτεί τουλάχιστον. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας και ειδικά με την Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, την κυρία Κορίνα Χιώτη Πρασάκη, την ευχαριστούμε πολύ. Από εκεί και μετά πιστεύουμε να έχει την μέγιστη επιτυχία. Δεν έχει καμία σχέση, για να μην γίνεται σύγχυση, με τη Λευκή Νύχτα. Η Λευκή Νύχτα είναι μια γιορτή η οποία ξεκινάει την καλοκαιρινή και ανοιξιάτικη περίοδο κατά τις αρχές Μαΐου, έτσι όπως το είχαμε σκεφτεί, και έχει πλέον γίνει θεσμός για την πόλη της Καβάλας και για την αγορά της Καβάλας. Από εκεί και μετά η γιορτή της αγοράς, σε συνδυασμό βέβαια και με την έναρξη της περίοδου της σχολικής χρονιάς, γι' αυτό και ήρθαμε σε επικοινωνία τόσο με κάποιους ανθρώπους που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, και σήμερα έχουμε και κάποιες συζητήσεις και με το Σωματείο Βιβλιοχαρτοπολών, ώστε να δούμε όλες αυτές οι σκέψεις πώς μπορούν να γίνουν μια πολύ ωραία ιδέα, μια ωραία διοργάνωση, να κερδίσει η αγορά με μεγάλες προσφορές που θα γίνουν κατά την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, και να κερδίσει, ξαναλέω, η αγορά, οι συνάδελφοι, η πόλη μας, και γενικότερα να δείχνουμε πάντοτε ένα πρόσωπο προς τα έξω ζωντανό με εκδηλώσεις. Άλλη μια διαφοροποίηση με τη Λευκή Νύχτα είναι, εκτός από το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν πεζοδρομήσεις, δεν θα υπάρχει και διεύρυνση ωραρίου. Όπως ακριβώς λειτουργούν τα καταστήματα, το ωράριο που υπάρχει, σε εκείνο το ωράριο θα είναι και η γιορτή της αγοράς. Οι εκπτώσεις βάσει νομοθεσίας είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου. Από εκεί και μετά η ημέρα 9 Σεπτεμβρίου θα είναι μια happy day για την αγορά της Καβάλας. Θα είναι μια ημέρα την οποία θα επικοινωνήσουμε με τα μέλη μας, ώστε να έχουν τις μεγαλύτερες δυνατές προσφορές. Αρρωγή στην προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και ο Δήμος, και ειδικότερα η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικών Θεμάτων Κορίνα Χιώτη Πρασά, η οποία μιλά στην κάμερα του Ένα Channel και ανακοινώνει τις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για τη γιορτή της αγοράς. Ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τις ημέρες εκείνες μεγάλος αριθμός τουριστών από τη Βουλγαρία θα επισκεφθεί την πόλη. Ο Εμπορικός Σύλλογος και με τις ιδιωτικές σχολές θα γίνει ένα φεστιβάλ. Ο Δήμος Καβάλας συμμετέχει και είναι αρρωγός, βοηθάει. Είναι το τέλος της σεζόν, το τέλος των εκπτώσεων. Θέλουμε να έχουμε πραγματικά μία κίνηση στην αγορά, να βοηθήσουμε την αγορά, να βοηθήσουμε τους καταναλωτές. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης θα έχουν εξαιρετικές προσφορές εκείνη την ημέρα. Το ονομάζουν Happy Day, θέλησαν να το ονομάσουν. Οι φροντιστές θα βρίσκονται στην πλατεία Καπνεργάτη, θα διοργανώσουν μια εκδήλωση, θα κάνουν με συναυλίες, με δρόμενα. Ο Εμπορικός Σύλλογος θα βρίσκεται στην πλατεία Ομονίας, και επίσης στοχεύουμε στο να μπορέσουμε να πλησιάσουμε την οδό Βενιζέλου, η οποία έχει αρκετά προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τα έργα, έχει αποκεντρωθεί από την αγορά. Θέλουμε οι καταναλωτές να πάνε και εκεί. Θα έχει πάρα πολλά δρόμενα, η πόλη θα έχει μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα, θα το διαπιστώσουν οι καταναλωτές που θα κατέβουν στην αγορά εκείνη την ημέρα και θα επωφεληθούν από εξαιρετικές προσφορές με πολύ χαμηλές τιμές. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος Καβάλας είναι αρρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται πάντοτε στο να επωφεληθεί η αγορά. Έχουμε πληροφορηθεί ότι θα υπάρχουν και πολλοί τουρίστες, επειδή όπως λέω συνήθως η οικονομία είναι και ψυχολογία. Στη συνέχεια θα δουλέψουμε και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.